Επιμένει στην προκλητική γραμμή η Άγκυρα, με τον Τσαβούσογλου να επιχειρεί να δυναμητήσει το κλίμα των διερευνητικών επαφών, κατηγορώντας Μανώλη Κωστίδη την Ελλάδα. Για άλλη μια φορά, η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Χουριέτ, ενώ μιλάει και λέει ότι η Τουρκία μπορεί να λύσει τα διμερεί ζητήματα μόνο μέσω διαλόγου, παράλληλα κατηγορεί πάλι την Ελλάδα ότι ήταν η πλευρά που έφευγε από το τραπέζι διαλόγου. Αντί να μιλήσουν μαζί μας, προσπάθησαν να μεταφέρουν τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος, όταν ήρθαν στο τραπέζι, ακολούθησαν την οδό αύξησης έντασης για να ανατρέψουν το τραπέζι. Η παρενόχληση στο πλοίο μας στη ΣΜΕ και οι προβοκατόρικες δηλώσεις των Ελλήνων αξιωματούχων είναι τα πρόσφατα παραδείγματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Όσο για τις διερευνητικές επαφές, τόνισε πως για τον επόμενο γύρο των διερευνητικών επαφών από την Αθήνα επί της αρχής ήρθε η πρόσκληση, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί η ημερομηνία. Να τονίσουμε επίσης ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στη σχέση με την Αίγυπτο. Είπε ότι έχουν γίνει πολλές επαφές στο παρελθόν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, πολλές ώρες συνομιλίες. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, μίλησε για άλλη μια φορά για διαπραγματεύσεις που μπορεί να γίνουν και να έχουν αποτέλεσμα για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Μάλιστα. Μανώλη Κωστίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.